πλησιάζει το Τελαβίβ και βλέπω τη χαρά σου. Συγκεκριμένα 27 μέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό και 16 μόλις μέρες πριν από την πρώτη μας πρόβα. Και παιδιά μου, εμείς εδώ έχουμε όλα τα προγνωστικά. Ήδη σας έχω αναφέρει μερικά πράγματα. Σας λέω βεβαίως ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα πηγαίνουν πολύ καλά. Μπράβο. Ότι η Κύπρος είναι 7η στα στοιχήματα για τον τελικό και ότι η Ελλάδα είναι 8η για τον τελικό. Αλλά παιδιά μου, έχουμε να περάσουμε πρώτα ένα σκόπελο που λέγεται πρώτος ημιτελικός. Και για εκεί υπάρχουν ξεχωριστά προγνωστικά. Υπάρχει μια ξεχωριστή κατάταξη που αξίζει να τη δούμε, διότι παιδιά μου, τι γίνεται, εντάξει. Λέμε ρε παιδί μου ότι είμαστε πολύ καλά στα στοιχήματα για τον τελικό. Το πρώτο ημιτελικό να τον περάσουμε. Και τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε με την Τάμτα τι γίνεται. Η οποία εδώ και, είναι, εδώ και αν είναι η μεγάλη έκπληξη. Εγώ σας είχα πει ήδη ότι θα τη στοιχήσει ότι ουσιαστικά ξεκινάει το διαγωνισμό και εμφανίζεται πρώτη στον πρώτο ημιτελικό. Και το βλέπουμε. Θα ανοίξει τη Eurovision, που γενικότερα δεν είναι καλό να εμφανίζεσαι πολύ νωρίς. Γιατί σε ξεχνάνε οι τηλεθεατές που ψηφίζουν εκείνη την ώρα που τα κοιτά τους τηλέφωνα. Δεν το ξέρω. Στην επανάληψη, βέβαια, σε βλέπουν πρώτο, έτσι. Ο δεύτερος δεν ισχύει, δυστυχώς, αγαπημένα μου Γιώργο. Και λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η Τάμτα, σύμφωνα με τα στοιχήματα, είναι δεύτερη για να περάσει στον τελικό. Και πάμε τώρα, βέβαια, στην Κατερίνα Ντούσκα. Άρα τους αρέσει το τραγούδι, θες να μας πει. Τους αρέσει πάρα πολύ. Και πάω ξαναλέω στην Κατερίνα Ντούσκα, η οποία κι αν κάνει τη μεγάλη έκπληξη, διότι. Σύμφωνα με τα προγνωστικά που είδα σήμερα το πρωί, είναι πρώτη για να περάσει στον τελικό. Και ξανά 6 γκολ, λοιπόν, για όσους δεν καταλαβαίνουν. Στον πρώτο ημιτελικό υπάρχουν συνολικά 18 χώρες, εκ των οποίων θα περάσουν οι 10. Και είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να δούμε ότι οι bookers, δηλαδή τα γραφεία στοιχημάτων, θέλουν την Κατερίνα Ντούσκα, επειδή κιόλας εμφανίζεται πρώτη-τελευταία, να είναι αυτή που θα βγει πρώτη από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό και θα περάσει στον τελικό. Άρα, παρόλο που είχε μία μέτρια εμφάνιση, όπως είχαμε δει στο Άμστερνταμ, δεν έχει επηρεάσει καθόλου αυτό τα γραφεία στοιχημάτων και αυτό θέλω να το κρατήσουμε, γιατί αν έχουμε και μια πολύ καλή σκηνική παρουσία, θα έχουμε ωραία αποτελέσματα. Άρα θα γελάμε. Άρα τα προγνωστικά, Γιάννη, μας λένε ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι... Είναι τα απόλυτα φαβορί για να περάσει στον τελικό. Πρώτη η Ελλάδα, δεύτερη η Κύπρος. Πάμε τώρα, παιδιά μου, γιατί εγώ σας έχω πει ότι ανεβάζει πολύ τον πήχη το Ισραήλ και αυτό νομίζω θα φανεί ήδη από μερικές φωτογραφίες που θα σας δείξω αμέσως τώρα και μερικά πλάνα. Διότι μπορείτε να δείτε καταρχήν τη σκηνή της Eurovision, το προσχέδιο, αν θέλετε. Θα έχει σχήμα διαμαντιού, όπως μπορείτε να δείτε. Και αρκεί να σας πω, αυτή ακριβώς εδώ να είναι η μακέτα. Αρκεί να σας πω, παιδιά μου, ότι αν πέρυσι στην Πορτογαλία είχαμε δει μια σκηνή η οποία είχε ύψος 14 μέτρα, αυτή τη στιγμή η σκηνή του Τελαβίβ είναι 25. Τα πάντα είναι πραγματικά διπλά σε μέγεθος, πιστέψτε. Σταμάτα, βρε Γιάννη. Ύψος, 25 μέτρα. Εντυπωσιακό είναι. Και μιλάμε ότι καταλαβαίνετε ότι αυτό, μόνο τα LED δηλαδή που χρειάζονται για να φτάσουν τα 25 μέτρα, μιλάμε για ένα τρομερό κόστος. Όχι, η πολυκατοικία είναι αυτό, έτσι. Όπως πολύ σωστά το λέτε. Δεν θα τους δανείσουμε και λεφτά, μια χαρά είναι οι άνθρωποι εκεί. Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα. Έχουν δώσει και το 1,5 εκατομμύριο στη Μαντόνα. Άλλοι από εμάς. Στεφανέ μου, εγώ σου είπα να πας στην Πάολο να σε βλέπω εκεί, τώρα που το βλέπω, βρες Γιάννη. Δηλαδή, να σε. Σου ταιριάζει. Δεξιά, σε βλέπω πραγματικά με την ελληνική. Να σε κι εσύ εδώ πέρα. Φάει τη βιταμίνη σου και σταμάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μας καλέ. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ, πολύ αγάπη μου.